Μπήκα σε αυτή τη βιβλιοθήκη καμιά 60 χρόνια πριν. Φυσικά έψαχνα κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Δεν θυμάμαι βέβαια τι ακριβώς, αλλά θυμάμαι ένα επεισόδιο που μου συνέβη και που ήταν τραυματικό και κωμικό μαζί. Ήταν ένας βιβλιοθηκάριος που ήξερε ποιος είμαι και τι έψαχνα, εξάλλου από τα βιβλία που ζητούσα καταλάβαινε τι θέλω, και κάποια στιγμή μου είπε: «Αυτό το βιβλίο δεν σου το δίνω». Κάτι το πρωτοφανές αυτό από έναν βιβλιοθηκάριο να σου λέει: «Δεν σου το δίνω». Γιατί μου είπε: «Εσύ δεν μπορεί να καταλάβεις αυτό το βιβλίο. Εσύ έρχεσαι απ' έξω, πού να καταλάβεις τι είμαστε εμείς οι Έλληνες». Εγώ είχα μείνει πάρα πολύ άσχημα, μου είχε κακοφανεί. Εκείνη τη στιγμή, κατά διαβόλου τύχη, μπαίνει μέσα ο Κατσίμπαλης με τη μαγκούρα του. Με βλέπει που κάθομαι σε ένα τραπέζι και φωνάζει. Η αίθουσα ήταν γεμάτη. Συνήθως τότε υπήρχαν μόνο συνταξιούχοι στη βιβλιοθήκη αυτή. Φωνάζει και λέει: «Τι θέλεις εσύ εδώ πέρα, βρε Ιταλέ, που δεν καταλαβαίνεις τίποτα από την ελληνική λογοτεχνία, και τι θες να μας μάθεις εσύ εμάς, τι είναι η ποίηση η δική μας, η πεζογραφία η δική μας». Εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, είχα τρομοκρατηθεί. Φώναζε εκείνος, όλοι είχαν γυρίσει το κεφάλι, με κοιτάζαν και λέγανε: «Αυτός ποιος είναι αυτός ο φωνιάς, αυτός ο εγκληματίας». Αυτό ήταν το πιο τραυματικό επεισόδιο. Φυσικά δεν ήξεραν ότι ο Κατσίμπαλης ήταν μεγάλος φαρσαδόρος και έκανε διάφορα αστεία. Αλλά αυτό το ζήτημα ότι ένας ξένος δεν μπορεί να καταλάβει την ελληνική λογοτεχνία, ας αφήσουμε κατά μέρος το γεγονός ότι εγώ δεν είμαι εντελώς ξένος, ήταν μια προκατάληψη που υπήρχε τον καιρό εκείνο. Περάσαμε και από αυτά. Η ιστορία η δικιά μου ξεκινάει από αρκετά μακριά. Το 1926 που γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν μια πόλη διαφορετική από εκείνη που είναι σήμερα. Διαφορετική βέβαια όχι από την άποψη των κτηρίων, των δρόμων, αλλά από το περιεχόμενο, από τους ανθρώπους που κυκλοφορούσαν στους δρόμους, από τα μαγαζιά που είχαν τις επιγραφές γαλλικά και ελληνικά. Υπήρχαν σημαίες παντός είδους στην γειτονιά αυτή που ήταν το Πέρα. Το σπίτι όπου έμενα ήταν σε μία οδό που πήγαινε κάθετα κάτω από τον ίσιο δρόμο, όπως ονομαζόταν τότε. La Grande Rue de Pera την φώναζαν γαλλικά. Η πολυκατοικία όπου μέναμε, που ανήκε σε κάτι καλόγριες γαλλίδες,
ήταν κατοικημένοι από Λεβαντίνους, Ρωμιούς, άλλους. Όταν ήμουν παιδί, ήταν αυτός ο κόσμος μου και δεν απομακρυνόμουν πιο πολύ από ένα χιλιόμετρο από αυτό το κέντρο της ζωής μου και του κόσμου μου. Όταν έβγαινα στο παράθυρο και κοίταζα, περνούσαν οι μικροπολιτές που φωνάζανε το εμπόρευμά τους. Μπορεί να ήταν ο Εβραίος, ο παλιαρουχαντζής, το έλεγε ελληνικά. Περνούσε ο γιαουρτάς που ήταν Τούρκος, αλλά το εμπόρευμά του το πουλούσε μιλώντας ελληνικά. Ήταν η γειτονιά που μιλούσαν ελληνικά, γαλλικά, μπορείς να ακούσεις και σεφαρδίτικα. Λίγο παρακάτω ήταν ένας ψιλικατζής, Μεσιέ Μοντιάνο, ήταν Εβραίος αυτός. Δίπλα στο σχολείο πουλούσε καραμέλες, πουλούσε μολύβια, σβηστήρια και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ πήγα ιταλικό σχολείο, αλλά η μητέρα μου, σαν καλή Ρωμιά που ήταν, φρόντισε από μικρός που ήμουνα να μου έχει μια δασκάλα να μου μάθει τα ελληνικά να τα γράφω και να τα διαβάζω. Και σπίτι μας ερχόταν η Δεσποινής Ευδοξία και εκείνη μου έμαθε τα ελληνικά μέχρι του κύρου παιδεία. Η Δεσποινής Ευδοξία λέει στους γονείς μου, το παιδί έχει μεγαλώσει, δεν μπορώ πια να του κάνω μαθήματα παραπέρα, θα σας συστήσω όμως έναν καθηγητή του ζωγράφιου και με έβαλε σε επαφή με τον Δημήτρη Μάνο. Ο Δημήτρης Μάνος είναι εκείνος που με κατεύθυνε προς τα νέα ελληνικά. Μου έκανε μαθήματα αρχαίων και ταυτόχρονα μου έδινε να διαβάσω ελληνικά βιβλία. Μου έδωσε να διαβάσω τη ζωή εντάφου. Μου έδωσε να διαβάσω Βενέζη. Εκείνα που διαβάζανε τον καιρό εκείνο τα παιδιά. Κάποια στιγμή οι εκθέσεις που έγραφα για τον Δημήτρη Μάνο έπαιρναν το σχήμα κάτι παραπέρα από την έκθεση του σχολείου. Γινόντουσαν άρθρα μελέτης, άρθρα κριτικής. Και τα κείμενα αυτά που έγραφα για την λογοτεχνία, λόγου χάρη για τον Καμί, όταν ακόμη δεν διάβαζε κανείς Καμί, ο Μάνος τα έδωσε στην Μάγια Δρόσου που έβγαζε ένα περιοδικό τέχνη στην πόλη. Και έτσι ξεκίνησα γράφοντας ελληνικά και όχι ιταλικά ή άλλη γλώσσα. Ακόμη και η κοπέλα που δούλευε στο σπίτι μας, εσωτερική που ήταν από την Ήμβρο, η Μαρίκα, και αυτή συντέλεσε στο να γίνω νεοελληνιστής. Γιατί η Μαρίκα μου διάβαζε την ωραία του Πέρναν, διάβαζε τα μυθιστορήματα εκείνα που διάβαζαν οι κοπέλες εκείνον τον καιρό και μου τα διηγόταν. Επομένως, υποπτεύομαι ότι και οι μελέτες που έχω γράψει για την ηθογραφία, για την πεζογραφία του τέλους του 19ου αιώνα, οφείλονται στην Μαρίκα, στην υπηρέτριά μας από την Ήμβρο. Συντέλεσε με κάποιον τρόπο και ο νονός μου, ο Αλέξανδρος Καλυβρούσης. Αυτός ήταν μόδιστρος. Ο νονός μου μου χάρισε τον Βαλερί, μου χάρισε τον Μωρεάς. Μου φαίνεται ότι πρέπει να είμαι ευγνώμονος σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν ήταν διανοούμενοι, αλλά που συντέλεσαν στο να καλλιεργήσω εγώ τα γράμματα. Όταν συμπλήρωσα την ηλικία των 80 ετών, είπαμε να τα γιορτάσουμε επιστρέφοντας εκεί που γεννήθηκα. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια ήταν ενδεκαμελής και πήγαμε και οι 11 στην πόλη. Πριν πάμε, εγώ θέλησα να ετοιμάσω ένα κείμενο σαν οδηγό για χρήση της οικογένειας, όπου οδηγούμε την ζωή μου μέχρι τη στιγμή που έφυγα από την Κωνσταντινούπολη. Ιστανμπούλ, Νελα Μεμόρια. Μία συνάδελφός μου μου είπε, «Α, είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το δημοσιεύσω στη σειρά του Πανεπιστήμιου». Και έτσι δημοσιεύτηκε το βιβλίο. Να φτάσεις στην Νάπολη το 1946 ήταν μια εμπειρία τραυματική για μένα, γιατί εγώ έφευγα από ένα χώρο ήρεμο, ήσυχο, εν ειρήνη, γιατί δεν είχαν πόλεμο οι Τούρκοι, και βρέθηκα απότομα να μπαίνω με ένα καράβι
της κακιάς ώρας, πρέπει να πω, να μπαίνω στο λιμάνι της Νάπολης, που ήταν βομβαρδισμένο, ήταν όλο γκρεμισμένο. Είχε γίνει απόβαση από τους Άγγλους και τους Αμερικανούς στην Νάπολη. Υπήρχαν καράβια βουλιαγμένα μέσα στο λιμάνι και ανάμεσα από τις σημαδούρες προχώρησε αργά-αργά το καράβι αυτό για να πάει προς τον μόλο και να προσαράξει. Τη βαλίτσα μου την φύλαγα, μου είχαν πει οι δάσκαλοι μου Ιταλοί, πρόσεξε, στην Νάπολη κλέβουν. Από πάντα κλέβανε στην Νάπολη και συνεχίζουν να κλέβουν. Με έχουν κλέψει δύο φορές και πρόσφατα. Και φτάνω επιτέλους στην Ρώμη. Στο πανεπιστήμιο υπήρχαν πολλοί που είχαν πάει στον πόλεμο και επιστρέφανε, βρίσκανε επιτέλους τον τρόπο να συμπληρώσουν τις σπουδές τους. Ήταν λίγοι οι φοιτητές, ήταν λίγοι οι καθηγητές, όλοι δουλεύανε με πολύ πάθος. Για να υπακούσω στην θέληση του πατέρα μου, είχα εγγραφεί στη νομική σχολή. Δίπλα ήταν η σχολή, η φιλοσοφική, όπου πήγαινα μάλλον εκεί παρά στην νομική να ακούσω τα μαθήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολύ γρήγορα συνδέθηκα με διάφορους καθηγητές της φιλοσοφικής σχολής. Συνδέθηκα προπαντός με τον Ουγγαρέτη, με τον καθηγητή της λαογραφίας, και δεν λέω αυτά τα ονόματα στην τύχη, γιατί ο καθηγητής λαογραφίας με ενεθάρρυνε, μου δημοσίευσε άρθρα επιστημονικά για το δημοτικό τραγούδι, για το κλέφτικο τραγούδι, και τελικά στράφηκα γράφοντας ιταλικά μεν, αλλά μιλώντας για την Ελλάδα. Και έτσι έγινα, χωρίς να το καταλάβω, έγινα νεοελληνιστής. Να ξεκινήσουμε από μια πλευρά του που δεν είναι η πιο γνωστή, μάλλον από μια μικρή μελέτη του, που φαντάζομαι ότι λίγοι την έχουν προσέξει, γιατί δεν έχει συνέχεια. Ήταν μια μελέτη για το ποιος φτιάχνει τα κλέφτικα τραγούδια. Η πρόταση που έκανε είναι μην τυχόν τα κλέφτικα τραγούδια είναι πιο κοντά στα μυρολόγια και επομένως τα συνθέτουν γυναίκες. Δεν είναι όμως αυτό ο Μαριοβίτη. Αυτό είναι μια μελέτη του που θέλησα να ξεκινήσω από μια μικρή λεπτομέρεια για να δείξω ότι ακόμα και όταν ήταν πολύ νεαρός, είχε ένα φιλέρευνο πνεύμα, είχε μια ικανότητα να συνδυάζει την ελληνική με την ξένη βιβλιογραφία και να προτείνει λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να γονιμοποιήσουν τη σκέψη των αναγνωστών. Στην Ιταλία είχα σχηματίσει ήδη έναν κύκλο αρκετά ερεθιστικό, επειδή γνωρίστηκα με διάφορους νέους που ήταν στον κύκλο του Ουγγαρέτη και μαζί σιγά σιγά σχηματίσαμε μία ομάδα και βγάζαμε και ένα περιοδικό, Il Presente. Ήμασταν αντίθετοι στην ποίηση που είχε κυκλοφορήσει τον καιρό του φασισμού, αυτό που λέγεται ερμετίσμο. Ήμασταν αντίθετοι στον ρεαλισμό που βλέπαμε να εμφανίζεται με τις τάσεις τις μαρξιστικές. Θέλαμε κάτι άλλο, κάτι πιο σύμφωνο με τη δικά μας γούστα, σύμφωνο με την ποίηση, την καθαρή την ποίηση, αλλά που είναι προσγειωμένη. Ως συνεργάτες του περιοδικού είχαμε και τον Παζολίνη, επειδή γνώριζα εγώ τον Κουαζίμοντο, του ζήτησα και του Κουαζίμοντο συνεργασία που πρόθυμα την έδωσε. Φυσικά, να ζητήσεις συνεργασία από έναν που ανήκει στην προηγούμενη γενεά είναι λίγο παράξενο. Επίσης, ο Κουαζίμοντο είχε συνεργαστεί σε περιοδικά φασιστικά. Ο Ουγγαρέτη είχε δικαστεί επειδή είχε συνεργαστεί με τον φασισμό. Αλλά με το που έπεσε ο φασισμός, πολλοί άνθρωποι είχαν αλλάξει και έτσι ο Ουγγαρέτη και ο Κουαζίμοντο εμφανιζόμουν σαν κάτι το καινούριο, κάτι το φρέσκο, που μπορούσαμε να εμείς να αναγνωρίσουμε εκείνη τη στιγμή. Όταν εγώ ξεκίνησα και ήμουν παλικαράκι 20-25 χρονών, η λαχτάρα μου ήταν να κάνω γνωστά στην Ιταλία τα ελληνικά τα έργα, εκείνα που είχα αγαπήσει πάρα πολύ. Και έτσι μετέφρασα σε βιβλιαράκι τον Ελίτη και μια σειρά ποιημάτων που καταλήξανε σε μια ανθολογία που είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και έτσι μετάφρασα τον Καζαντζάκη, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Thank you.
αυτή υπήρχε ως λογοτεχνία τον καιρό που εγώ εμφανίζομαι στην Ελλάδα, 1948-49. Καταρχήν υπήρχαν οι λογοτέχνες της περασμένης γενιάς. Υπήρχε ακόμη ο Σπύρος Μελάς, γενιά 1910. Υπήρχαν αντιπρόσωποι της γενιάς του 1920, ο Κλέον Παράσος, με τον οποίο έκανα πάρα πολύ παρέα εγώ και ήταν ένας χάρμα άνθρωπος που με έπαιρνε και με πήγαινε σε όλους τους φίλους του. Στην γενιά του 20 ανήκει οπωσδήποτε και ο Ιωταμή Παναγιωτόπουλος, που ήταν από τα πρώτα αναγνώσματα που με είχαν ενθουσιάσει. Και σχετίστηκα βέβαια οπωσδήποτε τους ανθρώπους της γενιάς του 30. Στην Ελλάδα όμως ο κύκλος μου διευρύνθηκε επειδή στο μεταξύ γνώρισα τον Οδυσσέα Ελίτη. Ο Οδυσσέας Ελίτης ήταν στο Παρίσι. Το 1951 πήγα με σύσταση του Ουγγαρέτη. Πιάσαμε φιλία, κουβεντιάζαμε για ένα σωρό πράγματα, όχι για ποιήση, ποτέ δεν μιλήσαμε για ποιήση. Μέρες ολόκληρες τις περνούσαμε μαζί κάνοντας περίπατο στο Παρίσι. Του Ελίτη εγώ γνώριζα μονάχα μερικά ποίηματα που είχαν μεταφραστεί γαλλικά. Τα βιβλία του δεν κυκλοφορούσαν. Και κυκλοφορούσε η φήμη στην Ελλάδα ότι ο Ελίτης δεν γράφει πια ποίηση. Οπότε κάποια στιγμή του λέω, μα είναι αλήθεια κύριε Ελίτη που, ότι δεν γράφεται ποίηση από 10 χρόνια. Εκείνος δυσανασχέτησε, κουνήθηκε λιγάκι στη θέση του, δεν αντέδρασε φανερά. Μου είπε, δεν είναι αλήθεια. Εγώ δουλεύω πάντοτε για ποίηση. Μα τώρα φτιάνεται τίποτα. Έχω κάτι που ετοιμάζω. Μα τι είναι το θέμα. Ακόμη δεν έχει πάρει την μορφή του. Πάντως ασχολούμαι με την υμνολογία τη Βυζαντινή. Και λέω τι παραξενιά που είναι αυτό το πράγμα. Και κατάλαβα ύστερα από 7-8 χρόνια όταν βγήκαν τα πρώτα κομμάτια του Άξιον Εστί ότι ετοίμαζε το Άξιον Εστί. Όταν έφτασα στην Αθήνα, συναντιόμασταν στην Φωκίωνος Νέγρη, όπου δίπλα έμενε στην οδό Ιθάκης ο Ελίτης ακόμη με τη μητέρα του. Απάνω στην οδό Σπετσών έμενε ο Γκάτσος. Τα άλλα τα στέκια είναι τα γνωστά. Το απάνω λουμίδι, όπως έλεγαν, το Brazilian, κατά τις 2-2.30 όλοι καταλήγαν εκεί πέρα. Περνούσε ο Κατσίμπαλης με την μαγκούρα του, που απειλούσε όλους και ιδιαίτερα εμένα, γιατί νόμιζε ότι φοβόμουν. Δεν το φοβόμουν καθόλου, ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Ο Μόραλης, η Βακαλό, ο Βακαλό, ο Συνόπουλος, όλοι περνούσαν από εκεί πέρα. Εγώ έμενα στην Δεξαμενή, στην Οδό Φωκυλίδου. Δίπλα έμενε η Μαργαρίτα Λιμπεράκη, όπου εγώ απένταρος όν πήγαινα 2 φορές τη βδομάδα τουλάχιστον και έτρωγα σπίτι της. Εκείνη είχε έναν οικοκυριό στημένο με μαγείρισα, με δασκάλα Εγγλέζα για την Μαργαριτέλα, την κόρη της, τη Μαργαρίτα Καραπάν. Υπήρχε ο Κούνδουρος και κάναμε τις εκδρομές. Πηγαίναμε, ξέρω, στη θάλασσα και έχω την καλύτερη θύμηση από αυτούς. Μάριε, είναι η δεύτερη φορά που σε καλωσορίζω στο νέο παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη. Εδώ μέσα συναντάς τον κόσμο. Τον κόσμο που αγάπησες, τον κόσμο με τον οποίο κατάγινες επιστημονικά σε όλη σου τη ζωή. Αυτό είναι αλήθεια βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση, εμείς είμαστε ευγνώμονες στο μουσείο και σε σένα που έχεις συγκεντρώσει τόσο πολύτιμο υλικό με τις αναμνήσεις. Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση και είναι ένα σοκ για μένα και προπαντός την πρώτη φορά που μου έτυχε να βρεθώ σε ένα παρόμοιο τόπο ήταν στο σπίτι του Ντε Κύρικο. Στον Ντε Κύρικο, όταν εγώ ήμουν παλικαράκι 20 χρονών, μέρα παραμέρα πήγαινα και έτρωγα στην τραπεζαρία και τριγύρω βέβαια είχε όλα τα δικά του έργα σχετικά
με τραπεζαρία, με φρούτα και τέτοιου είδους διακόσμηση. Και όταν πρόσφατα πήγα εκεί, πλήρωσα εισιτήριο για να μπω μέσα για να δω την τραπεζαρία όπου πήγαινα και έτρωγα. Όταν πέθανε ο Σεφέρης, πήγα στη Μαρό και της λέω, θέλω κάτι πιο, πιο χειροπιαστό. Ναι, και έχει αντικείμενα προσωπικά δικά του. Και χειρόγραφα, οι οδές του κάλβου. Δεν μπορούσα να μην βάλω τη φωτογραφία. Με τον Πάουντ, ναι. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, μιλάμε 48, 49, 50 κτλ. Υπήρχε ακόμη, δεν είχε εξαντληθεί οι πρώτες εκδόσεις που είχε κάνει ο Σεφέρης. Δεν αγόραζε κανείς Σεφέρη, δεν τον ήξεραν. Κάνει εντύπωση. Αντίθεμε σε πάρω σε ένα φίλο σου. Ο Γιώργος Κατσίμπαλης. Από το 51 τον γνώριζα τον Κατσίμπαλη και από πριν μου έστελνε περιοδικά από την Αγγλοελληνική καταρχή και άλλα βιβλία που νόμιζα ότι θα τα αξιοποιούσαμε και τα είχαμε ανάγκη. Αυτό σου ξέρεις ποιος είναι. Ο κολοσσός του Μαρουσιού. Με το Βαρνέλη. Ναι. Ο Μίλτος Σαχτούρης. Εσύ με το Σαχτούρη είχες στενές σχέσεις. Την ημέρα του γάμου μας, 1955, εμείς παντρευτήκαμε στην Ίδρα, η γυναίκα μου είναι Ιδραία. Και κατά σύμπτωση ήταν και ο Μίλτος στην Ίδρα και θέλησε να μας κάνει ένα δώρο. Εμφανίστηκε με αμυγδαλωτά, με ένα δίσκο τόσο μεγάλο, με αμυγδαλωτά δώρο για τον γάμο. Και ήταν συγκινητικό γιατί ήξερε ότι ήταν μια προσπάθεια. Αλλά ήταν καλός φίλος. Ο Ντιντής ο Δημαράς. Ναι. Χαίρομαι πολύ που τον βλέπω γιατί είναι ο δασκαλός μου αυτός, πώς το κάνουμε. Ο Δημαράς ήταν άνθρωπος που όταν τον πλησίασα και τον γνώρισα και πήγαινα ή στο γραφείο του ή στο σπίτι του, ανέβαινε στη βιβλιοθήκη του, σκαρφάλωνε και μου κατέβαζε το βιβλίο που είχα ανάγκη. Και μου λέει, θα διαβάσετε αυτό κύριε Βίτη. Λοιπόν, ο Ντιντής ο Δημαράς ένα διάστημα το 30 είχε στήσει κάτι εκδόσεις. Κασταλία. Κασταλία, όπου είχε δημοσιεύσει και τον Νικήτα Ράντο, δηλαδή τον Νίκο Καλαμάρη. Τον έχεις και εκείνον, όλους τους έχεις εδώ. Ακολουθεί ο Λίνος Πολίτης. Σωστό. Όταν είχα το πρόβλημα να δημοσιεύσω την αλληλογραφία του Κάλου, έπρεπε να τα βάλω σε κάποια σειρά χρονολογική. Ο Λίνος Πολίτης, που είχε ασχοληθεί με την αλληλογραφία του Σολομού, προθυμοποιήθηκε να με βοηθήσει. Με φιλοξένησε σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και όταν γυρνούσα από το Πανεπιστήμιο, καθόμασταν εκεί και δουλεύαμε. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, τέτοια γενναιοδορία. Εδώ έχω δύο πολύ αγαπημένους. Ναι, τον Νίκο Γκάτσο. Τον Οδυσσέα Ηλίκη. Ναι. Ο Γκάτσος ήταν πολύ μεγάλο πειραχτήρι. Και όταν το γνώρισα εγώ, όταν δηλαδή ο Λίτης με πήγε στο Πικαντήλι και ο Γκάτσος με κάθισε μπροστά του, άρχισε να μου κάνει εξετάσεις για να δει τι ήξερα και τι δεν ήξερα. Αισθάνθηκα χειρότερα από το Πανεπιστήμιο τότε εγώ. Αυτή η φωτογραφία την έχω βγάλει εγώ. Έλα. Ναι. Στο εργαστήρι του Γιάννη Μόραλη, ο ζωγράφος με τον Βαλαωρίτη και τον Μάριο Βίτη. Ο Μάριο Βίτη είναι αυτός. Νεοελληνιστής. Μέσα στα πιο σημαντικά είναι και ένα ανακαλύπτη έργα. Η ανακάλυψη που έκανα και με συγκλώνησε, μπορώ να πω, και για αρκετό διάστημα που ασχολήθηκα, έζησα σε έναν κόσμο ιδιαίτερο, σε ιδιαίτερη έξαρση, είναι τα έργα του Κάλβου και η αλληλογραφία του Κάλβου που ανακάλυψα στη Βατικανή Βιβλιοθήκη. Εκείνο που κάνει πιο εντύπωση, βέβαια, είναι η αλληλογραφία του Κάλβου. Τα γράμματα που του απεύθυναν το διάστημα που εκείνος έμενε στο Λονδίνο. Και μεγαλύτερο μέρος της αλληλογραφίας αυτής ανήκει σε μια κοπέλα,
μια Susan Ριντού είτε Susan Ραϊντάουτ, δεν ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να μπει κανείς το όνομά της, που ήταν μαθήτριά του και στο τέλος ήταν και πολύ ερωτευμένη μαζί του και εκείνος με κάποιον τρόπο φαίνεται ενδιαφερόταν για αυτήν και κόντευαν να προχωρήσουν στον γάμο. Ήταν σαν να ζούσα, σαν να ανακάλυπτα, σαν να έμπαινα σε ένα μυστικό. Ο Μάριο Βίτη με τα έργα του και κυρίως αναφέρομαι στα δύο μεγάλα, στις δύο μεγάλες του σύμβολές, όπου είδαν το φως το 1960 και είναι ένα έργο που κυκλοφόρησε στην Νάπολη, είναι το Κάλβος e Suo, σκρίτη in Italiano, ο Κάλβος και τα Ιταλικά του γραφτά, στον οποίο συγκεντρώνονται κάποια κείμενα Ιταλικά του Κάλβου, ενώ το δεύτερο βιβλίο, οι πηγές για τη βιογραφία του Κάλβου, είναι ένα σώμα επιστολών και σημειωμάτων του Κάλβου και προς τον Κάλβο που ανακάλυψε ο Μάριο Βίτη κατά βάση στη συλλογή Φεραϊόλη της Βατικανής Βιβλιοθήκης. Οι δουλειές του Βίτη τοποθετούν ξανά το ερώτημα «Τι είναι ο Κάλβος ως ποιητής?» Πώς δημιουργείται ο Κάλβος ως ποιητής, μέσα σε ποια περιβάλλοντα κινείται, ποιοι είναι οι προσανατολισμοί του, ποιοι είναι οι στόχοι του έργου του κάθε φορά μέσα στη ζωή του. Και ο Βίτη μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με έναν ποιητή που γεννήθηκε για να γίνει δετερμινιστικά, θα το λέγαμε, εκείνος που έγινε στο τέλος. Εγώ είχα την τύχη, αλλά ποτέ τα ευρήματα δεν είναι τυχαία. Είχα την τύχη να ανακαλύψω μερικά έργα στην διαδρομή της δραστηριότητάς μου. Ένα από τα πρώτα που ανακάλυψα ήταν η Ευγένεια, ένα θεατρικό έργο του 17ου αιώνα, που δεν είναι μονάχα ζήτημα να το ανακαλύψει κανείς, είναι και να το αξιοποιήσει, να το τοποθετήσει μέσα στην ιστορία, να δει τις σχέσεις αυτού του έργου με τα άλλα έργα. Και αυτό το έργο είναι τυπωμένο, δεν είναι χειρόγραφο, αλλά είναι γνωστό μόνο από ένα αντίτυπο που ανήκε στον Λέοντα Αλάτιο. Το έργο αυτό είναι αρκετά σημαντικό, ανήκει οπωσδήποτε στην κατηγορία κριτικό θέατρο του 17ου αιώνα, αλλά είναι γραμμένο από έναν επτανήσιο και αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του. Πρώτος ο Μάριο Βίτη σε ιστορία της λογοτεχνίας και γενικότερα προτείνει μια καινούργια οπτική για την κριτική λογοτεχνία, την λογοτεχνία της ακμής, τη λέμε κριτική αναγέννηση, δεν είναι ακριβώς αναγέννηση, γιατί ακριβώς ο Μάριο Βίτη μας είπε ότι δεν ήταν πια αναγέννηση, ήταν μπαρόκ. Ήταν δηλαδή η ύστερη αναγέννηση, όταν έχει αρχίσει να αλλάζει το κλίμα, να μην υπάρχει εφορία και τα έργα είναι πολύ πιο σκληρά, πολύ πιο κοντά στο θάνατο. Αυτό το είδε πρώτος ο Μάριο Βίτη. Ένα άλλο έργο που ανακάλυψα, ύστερα από επισήμαση ενός βιβλιοθηκαρίου, είναι ένα κείμενο θεατρικό, όπου υπάρχει μια σκηνή γραμμένη ελληνικά. Αυτή η σκηνή, η γραμμένη σε δημοτική, είναι του Νικολάου Σοφιανού. Και μάλιστα μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι είναι και το πρώτο κείμενο, το νέο ελληνικό, το χρονολογημένο. Ύστερα υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανακαλύψεων. Είναι τα έργα που είναι γνωστά, αλλά για τα οποία δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι μελετητές. Αυτά ήταν δύο έργα που θέλησα να αξιοποιήσω. Το ένα ήταν η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδη, της οποίας είχα εγώ τον δεύτερο τόμο, ο Δημαράς είχε τον πρώτο τόμο και έγινε η έκδοση. Εγώ δεν είχα βρει το όνομα του συγγραφέα, το βρήκαν άλλοι, ο Πάνος Μουλάς είπε ποιο είναι το όνομα, είναι οπωσδήποτε οριστική αυτή η ανακάλυψή του. Ένα άλλο έργο που ήταν γνωστό αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί, έλεγαν ότι ήταν μίμηση του Ρίγα, είναι το Έρωτας Αποτελέσματα, που είναι τρία αφηγήματα που έχουν μέσα πάρα πολλά ποίηματα, αυτά που λέμε φαναριώτικα ποίηματα. Συνέπειπτε εκείνο τον καιρό και ο Γιώργος Σαββίδης να ασχοληθεί με τα φαναριώτικα τραγούδια και έτσι σχηματίστηκε ένα καινούργιο κεφάλαιο ερεύνης ανάμεσα στους φιλολόγους, τους νεοελληνιστές.
Δίδωσκα τότε στην Νάπολη όταν ήρθαν οι συνταγματάρχες στην Ελλάδα. Ο Βασίλης Βασιλικός ήταν στο τρένο από το Παρίσι στη Ρώμη, κατεβαίνει στο σταθμό και με παίρνει στο τηλέφωνο. Μου λέει: «Κάτι άκουσα στο ραδιοφωνάκι. Τι έγινε στην Ελλάδα?» Τα πράγματα είναι γνωστά, πώς αντιδράσαμε στο εξωτερικό. Αλλά η δική μου η αντίδραση έβαλε σε κίνηση μέσα μου την ανάγκη να μιλήσω για την Ελλάδα με τον τρόπο όπως την έβλεπα εγώ την Ελλάδα, που ήταν μια Ελλάδα που η δικτατορία κοίταζε να την αλλάξει εντελώς, που κοίταζε να την παραποιήσει, να την αλλοιώσει, να δείξει μια όψη εθνικιστική που δεν ήταν καθόλου πραγματική. Και τότε εγώ άρχισα να σκέφτομαι να γράψω μια ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Και αυτή ήταν η αφετηρία, το ερέθισμα, το κοινωνικό, το ιστορικό, οι συνθήκες οι εξωτερικές. Γράφηκε αυτή η ιστορία, όπου μπόρεσα να βάλω ό,τι είχα ετοιμάσει από πριν, με ιδέες που δεν είχαν ακόμη διαδοθεί στην Ελλάδα και που ενόχλησαν αρχικά. Πρέπει να ομολογήσω ότι ο Λίνος Πολίτης, παρόλο ότι με αγαπούσε, όταν έβγαλα την ιστορία, δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος από την ιστορία μου. Ο Δημαράς, που ήταν συγγραφέας αυτής της περίφημης ιστορίας της λογοτεχνίας, απέναντίας, έγραψε επιφυλίδα. Πήγα και τον βρήκα και του λέω: «Κύριε Δημαρά, έχω γράψει μια ιστορία και θα δημοσιευτεί». Έμεινε λίγο, με κοίταξε, μου λέει: «Αρκεί να την γράψετε με τα δικά σας λόγια». Μόνο ο Νίκος Παναγιωτάκης μου είχε πει εμπιστευτικά: «Είναι ρηξικέλευση η ιστορία σου». Το βιβλίο αυτό μεταφράστηκε 2 φορές στα ελληνικά και ξαναγράφτηκε, θα έλεγα, σε νέα μορφή το 2000. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Βίτη είναι ένας φιλόλογος εγρήγορος. Δεν σταματά εκεί που έχει μελετήσει ένα θέμα, συνεχίζει να το μελετά και αν έχει δημοσιεύσει κάτι, τα καινούργια στοιχεία της έρευνας τα ενσωματώνει στην παλιά του μελέτη και ενδεχομένως τροποποιεί απόψεις. Μια άλλη διαφορά είναι ότι η ιστορία του Βίτη είναι η κριτικότερη. Δεν περιορίζεται σε μια απλή περιγραφή των φαινομένων, όπως είναι η ιστορία του πολίτη, ή σε μια διαγραφή των μέσων όρων κάθε εποχής, όπως είναι η ιστορία του Δημαρά, αλλά έχει και κριτικά σχόλια προσωπικά του Βίτη, τα οποία νομίζω ότι δίνουν στην ιστορία του μια ζωντάνια και την καθιστούν ένα έργο ως ένα βαθμό και προκλητικό. Ο Μάριο Βίτη είναι ο σημαντικότερος συγγραφέας που όχι μόνο μας δίνει μια ιστορία, μας αποκαλύπτει την ειδικότητα των έργων που τα αποτελούν. Πόσο σημαντικά ήταν, λόγω ακριβώς της διαπολιτισμικής του καταγωγής και λόγω ακριβώς της μεγάλης του μόρφωσης, η οποία προέρχεται από τόσες διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές καλλιτεχνικές μορφές, μπόρεσε να συγκρίνει έργο του Καβάφη, ας πούμε, με το έργο του Whitman. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια σύγκριση. Είναι ο πρώτος που ουσιαστικά συγκρίνει Παλαμά με αντίστοιχες παραδόσεις της Αγγλίας και της Αμερικής και της Γαλλίας. Δεν φοβάται να κάνει διασυνδέσεις. Βρίσκει μέσα από τα έργα αυτά την ιδιοτυπία τους, αλλά και ταυτόχρονα το γενικότερο ευρωπαϊκό ρεύμα στο οποίο ανήκουν, πολλές φορές το παγκόσμιο ρεύμα. Αυτός ο χώρος μου είναι οικείος. Θυμάμαι πιο πολύ την μεγάλη γιορτή για την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης της ιστορίας της ελληνικής λογοτεχνίας. Είχε έρθει πολλοίς κόσμος, αλλά είχαν έρθει και πρόσωπα που αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν ο Αργυρίου, ο Αλέξανδρος ο Κοντζιάς, ο Στρατής Τσίρκας, ο Άλκης ο Αγγιέλου, ήταν ο Νίκος Παναγιωτάκης, ο Πάνος Μουλάς, πρόσωπα που δεν τα έχουμε πια κοντά μας. Είμαι ικανοποιημένος γιατί αυτό το έργο έπιασε τόπο. Είμαι και περήφανος και νιώθω ότι δεν πήγε άδικα η ζωή μου και η δραστηριότητά μου όταν βλέπω αυτό το βιβλίο που συγκεντρώνω όλες μου τις γνώσεις. Τον καιρό της δικτατορίας είχα γράψει μια σειρά άρθρα στο Βήμα. Έβλεπα ότι οι θέσεις οι δικές μου, που ήταν διαφορετικές από τις επίσημες,
μπορούσαν να κάνουν τον αναγνώστη να θυμώσει λιγάκι. Όπως ήμουν εγώ θυμωμένος εκείνη τη στιγμή. Και έγραψα αυτή τη σειρά των άρθρων. Ξέρω εγώ, τι μπορείς να γράψεις για τον Παπαδιαμάντη για να κάνεις να θυμώσει ο αναγνώστης. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά έβρισκα κάποια ερεθίσματα, κάποιες προπτικές καινούργιες. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η σειρά και αυτός ο προβληματισμός για την ηθογραφία. Ο Φίλιππας Βλάχος, που ήταν εκδότης, με πήρε στο τηλέφωνο και μου λέει να δημοσιεύσουμε αυτά τα άρθρα σε έναν τόμο. Εγώ του είπα, όχι, δεν θα δημοσιεύσουμε αυτά τα άρθρα όπως είναι, θα σου γράψω ένα βιβλίο πάνω στο ίδιο θέμα. Και τότε έγραψα το βιβλίο για την ηθογραφία. Από όσο θυμάμαι, η πρώτη μου επαφή με το έργο του Μάριου Βίτη πρέπει να ανάγεται στο 1974, όταν πρωτοκυκλοφόρησε ένα σπουδαίο τότε για μας βιβλίο που λεγόταν «Η ιδεολογική λειτουργία της νεοελληνικής ηθογραφίας». Σας αντιλαμβάνεστε, και μόνο ο τίτλος του για νέα παιδιά πολιτικοποιημένα της εποχής ήταν μια πρόκληση. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ακόμα είναι σπουδαίο βιβλίο. Καταπιάνεται με την πρόκληση που αντιμετώπισε η προσπάθεια των Ελλήνων πεζογράφων να αποτυπώσουν καλύτερα την ελληνική πραγματικότητα, ξεκινώντας με το Ραγκαβί, γύρω στο 1850, την στρατιωτική ζωή είναι Ελλάδα και άλλα σπουδαία βιβλία, και φτάνει μέχρι τον Βασίλη τον Αρβανίτη. Το ερμηνευτικό κριτικό έργο του Βίτη είναι σημαντικό, γιατί και αυτό με τη σειρά του ανίχνευσε άγνωστες ή λίγο ερευνημένες περιοχές των λογοτεχνικών μας έργων. Να φέρω ένα παράδειγμα, λόγω χάρη το βιβλίο του, για την ιδεολογική λειτουργία της ηθογραφίας στην Ελλάδα, το οποίο προκάλεσε συζητήσεις. Θέλω να πω ότι ακόμα και όταν δεν συμφωνεί κανείς ενίοτε με τα γραπτά του Βίτη, το γεγονός ότι θέτει ερωτήματα και προκαλεί συζήτηση αποβαίνει θετικό, και μάλιστα πολύ θετικό. Το 30 είναι εκείνη που επικρατούσε όταν εγώ εμφανίστηκα στις σπουδές των ελληνικών. Όλη μου τη σταδιοδρομία συγκέντρωνα υλικό. Και όταν με κάλεσαν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ήταν η πρωτοβουλία του Γιώργου Σαββίδη, δίδαξα για ένα ολόκληρο χειμώνα την λογοτεχνία της γενιάς του 30. Τι με ενδιέφερε? Με ενδιέφερε ο δυναμισμός. Πώς άλλαξαν τα πράγματα, πώς επικράτησαν ορισμένες καινούριες μορφές, από πού προήλθαν αυτές οι μορφές, αναλύοντας παράλληλα και την ποίηση και την πεζογραφία. Είναι και η πιο θετική εμπειρία που έχω από την διδαχή σε πανεπιστήμιο. Το μάθημα ήταν πολύ ζωντανό, επειδή εγώ είχα κάποιο ενθουσιασμό. Είχα το υλικό αυτό που ήταν πρωτότυπο, και πρέπει να το ομολογήσουμε ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος, επειδή ήμουν ο πρώτος που μελέτησε στο σύνολό της τη γενιά του 30. Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη μονογραφία που έχει γραφεί ολοκληρωμένη για τη γενιά του 30. Και δημιούργησε ένα πλήθος συζητήσεων που προχώρησαν το θέμα της μελέτης αυτής της περίφημης γενιάς, που κατά την άποψή μου είναι η σημαντικότερη λογοτεχνική γενιά του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Ή τα βιβλία του για τον ελληνικό μοντερνισμό, που θα πρέπει να τα δούμε σε συνάρτηση με το βιβλίο του για τη γενιά του 30. Τα βιβλία του αυτά είναι τρία. Είναι το βιβλίο του για το Σεφέρη, «Φθορά και λόγος στην ποίηση του Σεφέρη», και δύο βιβλία που έγραψε για τον Ελίτη. Αυτά τα τρία βιβλία, που θα μπορούσαμε να τα δούμε και ως μια τριλογία, επεξηγούν περιοχές και πτυχές του ποιητικού μέρους του βιβλίου του για τη γενιά του 30. Έτσι, όλα αυτά τα τέσσερα βιβλία μπορούμε να τα δούμε ως μια συνολική τοποθέτηση πάνω στο θέμα του ελληνικού λογοτεχνικού μοντερνισμού. Μέσα στην γενιά του 30 γίνεται η απόπειρα να μελετηθεί στην δυναμική της επάνω οι διάφοροι συγγραφείς, ο καθένας χωριστά, οι πεζογράφοι, οι ποιητές, αλλά μέσα στο πλαίσιο το γενικότερο του πολιτισμού,
του καιρού εκείνου και της πολιτικής. Γιατί όταν έρχεται ο Μεταξάς, συμβαίνουν πράγματα. Υπάρχει λογοκρισία, είτε αυτολογοκρισία, είτε λογοκρισία. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν με το μέρος του και επομένως δεν είναι ότι το κάνουν για να εξυπηρετήσουν ή μονάχα για να βγάλουν λεφτά. Είναι ότι έχουν φρονήματα που ταιριάζουν με τα δικά του. Το να αντιμετωπίσει κανείς το έργο του Μάριο Βίτη με δέος ή με απόλυτη νοσταλγία για μια γενιά σοφών επιστημόνων που έχει παρέλθει σχεδόν ή με μια αίσθηση εξειδανίκευση ότι τα έχει πει όλα, προφανώς δεν είναι μέσα στο πλαίσιο των σημερινών ερευνητικών ζητουμένων ενός νέου, ας πούμε, νεοελληνιστή. Δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει οτιδήποτε που έχει να κάνει με τη γενιά του 30 χωρίς αρχικά να λάβει υπόψη του τις εργασίες του Βίτη. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα ξεπεραστεί, όσο και αν η έρευνα εμπλουτίζει κάποιες υποθέσεις εργασίας του και τις αναιρεί εν μέρει, όπως είναι φυσικό, που θα ξεπεραστεί τα επόμενα χρόνια. Είναι ο πρώτος που αντιμετωπίζει αυτή τη γενιά, χωρίς, θα έλεγα, ένα κόμπλεξ κατωτερότητας απέναντί της. Βλέπει ότι κατόρθωσε πάρα πολλά να κάνει. Ξέρει ότι τα επιτεύγματά της, ή μερικά από αυτά τουλάχιστον, θα επιβιώσουν διαχρονικά μέσω των ελληνικών λογοτεχνικών κανόνων. Αλλά είναι ο πρώτος ο οποίος προσπαθεί να βρει τα όρια αυτής των επιτευγμάτων και των καταθέσεων, ουσιαστικά, της γενιάς 30. Ο Σεφέρης σαν ποιητής είναι από τους πιο μεγάλους της Ευρώπης και ήταν μοιραίο να ασχοληθώ με την ποιησή του. Την πρώτη φορά που ασχολήθηκα ήταν στην ανθολογία που έβγαλα το 1956, όπου είχε αρκετά ποιήματα μεταφρασμένα από μένα. Έγραψα ένα βιβλίο για έναν εκδότη στην Ιταλία, που είχε μια σειρά αφιερωμένη σε ποιητές και σε πεζογράφους της Ευρώπης, αλλά αυτό στάθηκε σαν μαγιά για να γράψω την μεγάλη μελέτη «Φθορά και λόγος». Ήταν αυτά τα δύο βιβλία που είχα γράψει για τον Σεφέρη. Τον καιρό των συνταγματαρχών είχαμε πολλές συναντήσεις, γιατί έμενε μόνιμα πια στην Αθήνα, εκεί πίσω από το στάδιο, και εγώ κάθε φορά που ερχόμουν στην Αθήνα πήγαινα και τον έβρισκα και εκείνος ήταν φιλόξενος, κουβεντιάζαμε και συνέβη να συναντηθούμε μια φορά για 3 μέρες συνέχεια, 3 πρωινά. Η πρόφαση ήταν ότι εγώ ήθελα είχα ανάγκη από κάτι χειρόγραφα δικά του. Και μου λέει, έλα να δούμε. Και είχε μια κασέλα γεμάτη με τα χειρόγραφά του, στην είσοδο την είχε, άνοιξε την κασέλα, έβαλε το κεφάλι του μέσα και άρχισε να ψάχνει στα χαρτιά του. Από την φιλολογία περάσαμε στην πολιτική. Και άρχισε να μου λέει, εσύ δεν ξέρεις τι θα πει φασισμός. Εμείς έχουμε μάθει όταν θέλαμε να πούμε μυστικά και φοβόμαστε να μην έχουμε μικρόφωνα. Βάζαμε φουλ το ραδιόφωνο και ήθελε να δικαιολογηθεί με κάποιον τρόπο για το παρελθόν του που μπήκε στο γραφείο τύπου του Μεταξά και αυτό είχε πάρει τόνους υψηλούς σε ένταση. Αλλά δεν έπαβα να του βγάζω φωτογραφίες. Είναι μια σειρά φωτογραφιών αυτή που είναι πολύ εντυπωσιακή, γιατί εκείνος συζητάει, σταματάει όταν του βγάζω φωτογραφία, λόγου χάρη η κυρία Μωρό του είχε φέρει μπισκοτάκια με τον καφέ του, μένει με ένα μπισκοτάκι στον αέρα, στο χέρι το μπισκοτάκι, και όλες αυτές ήταν φωτογραφίες. Αλλά και στην έκφραση του βλέπεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί υπάρχει κάποια συζήτηση έντονη. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που είχα επικοινωνήσει με τον Σεφέρη. Με τον Ελίτη, με τον οποίο είχα και την πιο μεγάλη φιλία, του έχω αφιερώσει και τα περισσότερα βιβλία. Ξεκίνησα το 1951 μεταφράζοντάς τον Ιταλικά με ένα ωραίο εξώφυλλο που είχε ζωγραφίσει ο Μόραλης και είχε βγει αυτό το βιβλιαράκι στην Ρώμη και είχε κάποια απήχηση. Το επόμενο βιβλίο για τον Ελίτη ήταν μια μονογραφία. Όταν πήρε τον Νόμπελ, ένας εκδότης Ιταλός μου ζήτησε να βγάλει έναν τόμο στη σειρά των Νόμπελ.
όπου δημοσιεύονται τα πεζά, τα ποίηματα, με μια εισαγωγική μελέτη, με σημειώσεις, με βιβλιογραφίες, με βιογραφίες κτλ. Ένας τόμος 500 σελίδων. Και το τελευταίο βιβλίο ήταν ένα βιβλίο που συγκέντρωσα τα άρθρα που είχα γράψει στην Ελλάδα, 5-6 άρθρα. Και το τελευταίο άρθρο που είχα γράψει όταν τον χάσαμε τον Ελίτη. Με τον Ελίτη ήταν η διαρκέστερη φιλία, ήταν μια σχέση που βάσταξε. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να θυμηθώ την τελευταία στιγμή που τον συνάντησα. Ήταν κάτι το πάρα πολύ συγκινητικό. Ζήτησε να με δει. Και έτσι πήγα και τον βρήκα. Ήταν καθιστός, δεν έβλεπε καλά, δεν άκουε καλά και μου έλεγε «Είσαι τυχερός που έχεις οικογένεια». Εκείνος που δεν είχε σχηματίσει ποτέ του οικογένεια, που δεν είχε τολμήσει ποτέ να παντρευτεί. Και ήταν λυπημένος. Εκείνος ήταν ένας άνθρωπος που πάντα τον έβλεπες άκαμπτο και θαρρείς ασυγκίνητο. Και είχε συγκινηθεί από τη συγκίνησή μας. Αυτό ήταν η τελευταία συνάντηση με τον Ελίτη. Μάριο Βίτη πρέπει να είναι και από τους λίγους που έχει δύο βιβλία στον ίδιο εκδοτικό οίκο με τον ίδιο τίτλο ακριβώς. Ο τίτλος είναι «Γραφείο με θέα». Ήταν δικός του ο τίτλος για το βιβλίο που μας έφερε με διάφορα κείμενά του, με ένα αυτοβιογραφικό δοκίμιο και επίσης με την εργογραφία του. Μαζί με το βιβλίο αυτό μας χάρισε και το αρχείο του και προχωρήσαμε στην έκδοση ενός καταλόγου. Τότε βέβαια προέκυψε το θέμα πώς θα το πούμε το άλλο βιβλίο. Και βέβαια το αυτονόητο να το πούμε και εκείνο «Γραφείο με θέα». Αν το δει κανείς το ένα βιβλίο μαζί με το άλλο, το ένα βιβλίο είναι η θέα, το άλλο βιβλίο είναι το γραφείο, είναι τα κείμενα. Είχε τη σπάνια ικανότητα να ενέπνεε εμπιστοσύνη στο θέμα του. Γι' αυτό και βλέπουμε, ας πούμε, φωτογραφίες πάρα πολύ σημαντικές. Υπάρχει μια εκπληκτική φωτογραφία του Ελίτη που παριστάνει το Μουσολίνι δίπλα σε ένα άγαλμα που φουσκώνει τα χείλια του. Όλα αυτά δείχνουν ότι εξ αρχής ο Βίτη έχει προσωπικές σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους, τους φωτογραφίζει ανοχήρωτους και αυτό έχουμε εξαιρετικές φωτογραφίες. Μέχρι μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία του Μανώλη Λαγνωστάκη με πιτζάμες. Η πράξη να βγάλω μια φωτογραφία είχε γίνει πια μια φυσική κίνηση. Όταν βρισκόμουν με φίλους, με ανθρώπους πιο μεγάλους σε ηλικία, ομιλώντας, έβγαζα και τη φωτογραφική μηχανή και τραβούσα καμιά φωτογραφία. Ήταν μια κίνηση εντελώς φυσική και αυθόρμητη. Αυτό πήρε με τον χρόνο βέβαια μια διάσταση σημαντική. Οι φωτογραφίες αυτές δωρήθηκαν από το Βίτη στο Μορφωτικό Ίδρυμα και με την ευκαιρία κάναμε μια μεγάλη έκθεση τότε. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητική και η βραδιά των εγγενείων και μετά, διότι έρχονταν και βλέπανε τον εαυτό τους φωτογραφίες. Συνεχεία, ο Βίτη προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα, ό,τι φωτογραφίες βρίσκει ακόμα εδώ και εκεί στο σπίτι του, καταχωνιασμένες, μας τις δίνει για συμπληρώσει αυτό το αρχείο, το οποίο είναι πραγματικά ένας θησαυρός προσωπογραφιών της ελληνικής λογοτεχνίας. Θα ήταν ωραία να είχα ζήσει τον καιρό εκείνο όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο και υπήρχε ένας ενθουσιασμός, εμπιστοσύνη, πίστη στην επιστήμη. Η φιλολογία ήταν επιστήμη. Πέρασε όλη μου τη ζωή στο Πανεπιστήμιο, η σταδιοδρομία μου ήταν αυτή. Αλλά το δικό μου το φυσικό ήταν η έρευνα, η μελέτη. Ήμουν άνθρωπος του γραφείου, όχι της αίθουσας. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να αναπτύξω και δραστηριότητα ως καθηγητής και αυτό μου αναγνωρίστηκε. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που με έκανε διδάκτορα τιμή σε Ένεκεν, επίσης το Πανεπιστήμιο του Παρισιού και επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μου δίνει κάποια ικανοποίηση το γεγονός
ότι οι συνάδελφοι από τρία πανεπιστήμια θέλησαν να με τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πιστεύω ότι τίμησαν προπαντός τον μελετητή περισσότερο παρά τον δάσκαλο.